Αν στη διάρκεια πυρετού εκδηλωθεί ξαφνικά πνίξιμο στο λαιμό χωρίς είδημα, το σύμπτωμα είναι θανάσιμο. Είναι ευκολότερη η τόνωση του οργανισμού με υγρή, παρά με στερεά τροφή. Η υγρή δίαιτα ωφελεί όλους όσους εκδηλώνουν πυρετό, ιδιαίτερα τα παιδιά και όσους είναι συνηθισμένοι σε παρόμοιες δίαιτες. Όταν η αρρώστια βρίσκεται στο κρισιμότερο σημείο της, τότε πρέπει να εφαρμόζεται πολύ αυστηρή δίαιτα. Σε όλες τις σωματικές κινήσεις, αν αναπαυτούμε, αμέσως μόλις αρχίσουμε να κουραζόμαστε, η κούραση εξαφανίζεται. Τα επιληπτικά άτομα θεραπεύονται κυρίως με την πάροδο της ηλικίας, τη μεταβολή του τόπου και του τρόπου ζωής. Όσο περισσότερο τρέφουμε το σώμα χωρίς παράλληλη κάθαρση, τόσο περισσότερο τη βλάπτουμε. Η ασθένεια βρίσκεται στα σημεία του σώματος, που είναι ζεστά ή ψυχρά. Αν ένας μεθυσμένος χάσει απότομα τη φωνή του, πεθαίνει μέσα σε σπασμούς, εκτός αν επακολουθήσει πυρετός ή αν την ώρα που συνήθως φεύγει το μεθύσι, ξαναβρει τη φωνή του. Κόπος υποεκδηλώνεται απότομα, προαναγγέλει ασθένεια. Οι βαριές αρρώστιες κρίνονται μέσα σε 14 μέρες. Όταν η τροφή είναι λίγη, η εργασία δεν πρέπει να είναι επίπονη. Σε όσους πάσχουν από μελαγχολία, πρέπει να χορηγούνται δραστικά καθαρτικά για το κάτω μέρος του εντέρου και με την ίδια σκέψη να ακολουθήσουμε διαφορετικό δρόμο για τις αντίθετες περιπτώσεις. Το κρύο είναι εχθρικό για τα κόκαλα, τα δόντια, τα νεύρα, τον εγκέφαλο, τον νοτιαίο μυελό. Αντίθετα, η ζέστη είναι ωφέλιμη. Όσοι τρώνε γρήγορα και πολύ, έχουν και γρήγορες κενώσεις. Αν στην ασθένεια προκαλεί δυσφορία ο ύπνος, η ασθένεια είναι θανατηφόρα. Αν ο ύπνος ανακουφίζει, δεν είναι θανατηφόρα. Αν όσοι διψούν υπερβολικά στη διάρκεια της νύχτας, νιώσουν την ανάγκη να πιούν και μετά ξανακοιμηθούν, αυτό είναι καλό. Οι εκφύσεως παχύσαρκοι πεθαίνουν πιο γρήγορα από τους αδύνατους. Το υψηλό ανάστημα στους νέους δίνει ευγένεια και χάρη στην εμφάνιση, όταν όμως κανείς γεράσει, είναι άβολο και χειρότερο από το χαμηλό. Αν ο ασθενής αρχίζει να αναρρώνει και νιώσει πόνο σε κάποιο σημείο του σώματός του, στο σημείο εκείνο θα σχηματιστεί απόστημα. Ό,τι έχουμε συνηθίσει από πολύ καιρό, συνήθως ενοχλεί λιγότερο από κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, έστω και αν είναι χειρότερο. Γι' αυτό πρέπει να συνηθίζουμε και ότι δεν έχουμε συνηθίσει. Μην λέτε σε κανέναν για την ασθένειά σας, διαφορετικά με αυτόν τον τρόπο θα την επιδεινώσετε. Μιλήστε για υγεία και θα προσελκύσετε υγεία. Αν σε έγκυο με δίδυμα αδυνατήσει ο ένας μαστός, θα αποβάλει το ένα από τα δύο έμβρια και αν αδυνατήσει ο δεξιός μαστός θα αποβάλει το αρσενικό, αν ο αριστερός το θηλυκό.